Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είναι Live News και σήμερα, όπως αναφέραμε και πριν, είναι μια ιδιαίτερη ημέρα με την πόλη της Καβάλας να γεμίζει από νέους, παιδιά, μικρούς και όλους όσους θέλουν να διασκεδάσουν, να αλλάξουν την εικόνα αυτής της πόλης και φυσικά τα παιδιά, οι πρωταγωνιστές που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην παραλιακή ζώνη αλλά και για τις επόμενες δύο μέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη ζωντανή μας σύνδεση. Έχουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Καστόρη. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι. Χαίρετε λοιπόν πάλι εδώ από όπου συνεδίκαμε και προηγουμένως. Όπως σας είχα πει, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις, η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική, η συνεισφορά των εθελοντών. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον επικεφαλής των εθελοντών, τον κύριο Αντώνη Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα για μένα. Λοιπόν, μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Λάβετε κατά εδώ και γλιτώσετε την μπάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση και σε ό,τι να έχει να κάνει και με την σχέση των παιδιών με τον αθλητισμό, αλλά και με τους εθελοντές και τη συνεισφορά τους. Να επικεντρωθούμε λίγο στο δεύτερο αρχικά. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο είναι το έργο σας. Λοιπόν, η συνεισφορά των εθελοντών γενικά σε όλες τις διοργανώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε είναι αθλητική, είτε είναι πολιτιστική, είτε είναι οτιδήποτε. Χωρίς τον εθελοντισμό δεν μπορούν να γίνουν δράσεις. Φέτος βασικά, μετά από ένα πολύ επιτυχημένο έκτο Night Run του 2019 προ-κορονοϊού, και φέτος έχουμε καταφέρει να έχουμε γύρω στους 100 εθελοντές, οι οποίοι θα πλησιώσουν και τρεις μέρες. Δηλαδή και σήμερα το Kids Day, και το Σάββατο που είναι το μεγάλο μας event για το Night Run, αλλά και το τρίαθλο την Κυριακή. Αυτοί οι εθελοντές δίνουν τον χρόνο τους και δεν είναι μόνο από την Καβάλα. Έχουμε και εθελοντές που είναι εκτός πόλης και από τους όμορους νομούς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την συμμετοχή τους. Και βλέπω ότι οι εθελοντές που έχετε δεν είναι μόνο στο κομμάτι της διοργάνωσης, είναι και από συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς. Δηλαδή, παράδειγμα, βλέπω αρχικά τον Ερυθρό Σταυρό που είναι από τη φύση του εθελοντική οργάνωση. Αλλά έχω διακρίνει και ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία, που ασχολούνται με τον αθλητισμό, που ασχολούνται με περιπτώσεις που αχρίαστες να είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις διοργανώσεις. Σίγουρα. Χρειάζονται όλες οι επαγγελματικές ομάδες να είναι σε τέτοια event. Χτύπα ξύλο πολύ κάτι να συμβεί, γι' αυτό και τους θέλουμε. Φυσικά όλες οι διασωστικές ομάδες της πόλης έχουν συμμετέχει και θα συμμετέχουν και σε όλο το τρίμερο. Και φυσικά τους ευχαριστούμε και αυτούς ακόμα μια φορά. Τι προβλέπει το πρόγραμμα τώρα από εδώ και μετά, και για σήμερα και για αύριο και για μεθαύριο? Τέλεια. Σήμερα 9 η ώρα είναι ουσιαστικά το Kids Run. Ξεκινάμε 9 η ώρα από εδώ από την εκκίνηση, τερματίζουμε φυσικά στο ίδιο σημείο και κάνουμε ένα χιλιόμετρο για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα παιδιά και οι γονείς τους φυσικά. Είτε με καρότσια, όπως θέλει ο καθένας. Η επόμενη μέρα είναι το Σάββατο. Το μεσημέρι έχουμε το Open Water στη Καλαμίτσα. Και το απόγευμα του Σαββάτου το μεγάλο event για το Night Run. Ο αγώνας ξεκινάει 9 η ώρα, οι εγγραφές τελειώνουν στις 7.30 της ίδιας μέρας το Σαββάτου. Οπότε όποιος προλάβει να έρθει να εγγραφεί, γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία έτσι να ρίξουμε μέσα στον αστικό ιστό. Μέχρι και την Κυριακή έχουμε το τρίαθλο, 9 η ώρα, Δημήτρη, στην Καλαμίτσα, που εκεί θα έχουμε αγώνα με ποδήλατα, αγώνα δρόμου και κολύμπι. Θα ζητήσω την καλή συνάδελφο να επαναλάβει την ερώτηση, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να την ακούσω. Μια εικόνα για το μέγεθος των συμμετοχών μέχρι και σήμερα ποια είναι? Ωραία. Έχουμε μήπως κάποιο αριθμό να πούμε για τις συμμετοχές? Γνωρίζουμε εάν υπάρχει αυξημένη συμμετοχή για την αυριανή, για τον αυριανό. Για τους αθλητές, για τους αθλητές. Δυστυχώς εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση. Εγώ είμαι πάνω ακριβώς στο κομμάτι του εθελοντισμού. Ξέρω ότι οι εθελοντές μου είναι 100 και η διοργάνωση θα είναι άριστη εκεί από που πρέπει να είναι. Από την δική σας πλευρά θα είναι όπως πρέπει. Αν κάποιος θελήσει τώρα να ενταχθεί και να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, να ενταχθεί ως εθελοντής μπορεί. Μπορεί να έρθει, η γραμματεία μας θα είναι ανοιχτή, ακριβώς δίπλα στη γραμματεία που γίνονται και συμμετοχές για το Open Water και για τα υπόλοιπα αθλήματα. Είμαστε και εμείς εδώ, αν χρειαστεί κάποιος και επιθυμεί, πολύ ευχαρίστως να έρθει να βοηθήσει. Χριστίνα, έχεις κάποια άλλη ερώτηση? Όχι, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάνω από 100 εθελοντές, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Να είστε καλά. Εμείς να συνεχίσουμε λίγο εδώ με τον καλό συνάδελφο, με τον Γιώργο τον Μπουντή. Αυτήν την μετάδοση εδώ από την παραλία της Καβάλας, μέσα από το ένα channel, με
drone, όπως βλέπουν, έχουν τη δυνατότητα οι τηλεθεατές να δουν, να παρακολουθήσουν μέσα από όλη αυτή την ζωντανή σύνδεση η οποία γίνεται εδώ. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν με πρόλαβε η καλή συνάδελφος η Τζούλια, ότι ο κόσμος όσο πάει και αυξάνεται. Δεν είναι δηλαδή... Ωραία. Ο κόσμος που ήταν στην αρχή, πιο κάτω βλέπουμε ότι έχουν στηθεί και μπασκέτες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα παιδιά να παίζουν και μπάσκετ. Τα παιδιά δεν έχουν σταματήσει. Ποτέ, Χριστίνα. Τα παιδιά δεν σταματάνε καθόλου. Ίσα-ίσα αναπληρώνονται και συνεχίζουν τα αθλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν έχουν σταματήσει και βλέπουμε ότι έχουν ξεφύγει μάλιστα και από το προκαθορισμένο χώρο. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν αρχίσει να παίζουν βόλεϊ πιο εκεί. Κάποια στιγμή μπορεί να πάω να παίξω κι εγώ βόλεϊ, αλλά με τίποτα δεν πρόκειται να ξέρεις, καλή συνάδελφε, να παίξω μπάσκετ. Δεν το συμπαθώ ως άθλημα. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν είναι καλό, προς Θεού. Όλα τα αθλήματα, ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο και με τις ιδιαιτερότητές του, ολοκληρώνουν αυτό το puzzle του αθλητισμού. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι η συμμετοχή των παιδιών σήμερα για τον φιλανθρωπικό αγώνα. Ας κρατήσουμε αυτό. Να δούμε τι αναμένουμε από τον αγώνα αυτό, Δημήτρη. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να ενημερώσει για τα παιδιά, πόσα, τι συμμετοχές έχουμε και φυσικά για αύριο. Να δούμε περίπου πού κινούμαστε με τους αθλητές. Είναι λίγο νωρίς ακόμη, θα μπορούσα να πω. Είναι λίγο νωρίς, θα μπορούσαμε να πούμε, για να γνωρίζουμε τη συμμετοχή των παιδιών. Μάλιστα. Στον αγώνα δρόμου. Για τον αγώνα δρόμου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς και πόσα ακριβώς θα είναι τα παιδιά τα οποία θα συμμετέσχουν. Να σου πω την αλήθεια, πριν από λίγο πρόσεξα, αν δεν έκανα λάθος, βλέποντας και από τα ρούχα τα οποία φορούσαν οι μικροί αθλητές, ήθελαν και παιδάκια τα οποία φιλοξενούν στη δομή των προσφύγων από το Ασημακοπούλου και μάλιστα το χάρηκαν και αυτά, όπως και όλα τα παιδιά ιδιαίτερα. Να πω ότι η διοργάνωση μπορεί να είναι για τα παιδιά, αλλά βλέπουμε πολλές φορές και μεγάλα παιδιά να ασχολούνται με διάφορα αθλήματα, είτε βοηθώντας είτε λαμβάνοντας και αυτή μέρος. Και φυσικά καταλαβαίνετε πολύ καλά και εσείς και εγώ να ήταν, τι εννοώ. Έχουμε και ξέρεις, είναι λίγο επικίνδυνο με την άποψη ότι εξφεδονίζονται μπάλες του. Ορίστε, ναι, εξφεδονίζονται μπάλες του μπάσκετ, μπάλες του βόλεϊ και κάτι μπαλάκια του τένις. Τα οποία οφείλω να σου πω ότι πονάνε ιδιαίτερα. Ναι. Τη βλέπουμε μόλις τώρα. Άμα σε πετύχουν. Είναι λίγο ιδιαίτερες οι μπάλες, ανάλογα και με τη φορά που έχουν. Είναι λίγο έτσι επικίνδυνες. Για εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι. Δεν πειράζει. Αρκεί που χαίρονται τα παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Και έχουμε μαζί μας έναν κύριο που ασχολείται με το τένις. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Βλέπω ασχολείστε με το τένις, είστε δάσκαλος. Ναι, τα τελευταία 30 χρόνια. Όχι πολλά. Μάλιστα. Βλέπω. Ελάτε λίγο. Γιατί παίρνετε και λίγο τα φιλεδάκια, εντάξει. Βλέπω ότι τους αρέσει. Το τένις είναι καταρχήν παιχνίδι. Από την πρώτη στιγμή το παιδί, αν και είναι τεχνικό άθλημα, αυτό που προσπαθούμε είναι να βάλουμε το παιδί μέσα στο παιχνίδι. Να το αισθανθεί σαν παιχνίδι. Ως παιχνίδι. Ναι. Και από την πρώτη στιγμή που θα πιάσει τη ρακέτα, να ανταλλάξει μπαλίτσες, να κάνουμε ραλί. Έτσι αυτό είναι σημαντικό, ότι είναι ενεργός ο χρόνος. Την ώρα που αθλείται το παιδί δεν περιμένει για να χτυπήσει μια μπαλίτσα, γιατί είναι και ατομικό άθλημα. Αν το συγκρίνουμε, που δεν το λέω σαν μέτρο σύγκρισης, ότι έχουμε 10 ποδοσφαιριστές ή 5 μπασκεμπολίστες που περιμένουν να πάρουν την μπάλα. Είναι μια τεχνική σύγκριση απλά. Είσαι κατευθείαν σε γρήγορση. Ναι. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα που όλος ο κόσμος παρακολουθεί τένις, βλέπει πόσο δύσκολο είναι το άθλημα. Καθόλου όλο αυτό που συνέβη, όλη αυτή τη δημοσιότητα που δόθηκε το τελευταίο διάστημα και τους μικρούς φίλους. Ναι, φυσικά, επειδή εγώ τυχαίνει να ήμουν 10 χρόνια ομοσπονδιακός προπονητής, και έχει περάσει από τα χέρια μου ο Στέφανος ο Τσιπάς, τον έχω συνοδεύσει αρκετές φορές. Και στην ηλικία αυτή έχει έρθει και στην Καβάλα 10 χρονών, τέλος πάντων, έχει παίξει ένα τουρνουά. Σίγουρα έχει επηρεάσει και ο Στέφανος και η Μαρία Ισάκαρη. Έχει φέρει πολύ κόσμο κοντά στο άθλημα. Αλλά πιο μπροστά τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήταν παιδιά,
Από την πλευρά μας η Ομοσπονδία μας έκανε πολύ τεράστιο έργο για να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Έχουμε τώρα συμμετοχές, βλέπετε, να οι γονείς να προτρέπουν τα παιδιά ή τα παιδιά από μόνοι τους να θέλουν να ασχοληθούν. Ευτυχώς το τένις άλλαξε η νοοτροπία του Έλληνα από τη στιγμή που άρχισε να το δείχνει τηλεόραση. Πιο μπροστά είχαμε πολλές επιτυχίες, αλλά δεν υπήρχε, δεν το έδειχνε η τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή εγώ μένω έκπληκτος με κάποιους, με κάποιες γιαγιάδες, έτσι θα το πω, που συνομιλώ και μου λένε στατιστικά για το Τζιτζιπά, για κάποιους παίκτες που ούτε εγώ τα γνωρίζω. Κάθονται το βράδυ, μέχρι το βράδυ και παρακολουθούν τένις. Ναι, είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Εγώ εύχομαι, εμείς καλούμε όλες τις ηλικίες. Το τένις είναι ένα άθλημα που δεν το σταματάς ποτέ. Εμένα η μεγαλύτερη μου μαθήτρια ήταν 78 χρονών, η οποία σημείωνε. Μπορούμε να το παίξουμε γιατί δεν έχει τόσους τραυματισμούς. Έχουμε το φιλέ, έχουμε για μένα το σημαντικότερο, έχουμε να δώσουμε στα παιδιά κάτι που λείπει σήμερα από την κοινωνία μας. Πειθαρχία, ευγένεια, καλούς τρόπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο εγώ με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων το επιδιώκω σε υπέρτατο βαθμό. Και λέω, πρώτα είναι σημαντικό να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία λείπουν από τη σημερινή οικογένεια, από την κοινωνικοποίηση των παιδιών, στο οποίο αυτό το τένις βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στο να πλάσει χαρακτήρες. Χριστίνα, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο? Όχι, εγώ να πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί η προσπάθεια επιβραβεύεται και σαφώς η τηλεόραση βοηθάει σε αυτό, όμως η προσπάθεια είναι προσπάθεια. Μάλιστα. Έχω να τον ρωτήσω όμως εγώ, Χριστίνα, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να μαθαίνει τένις? Ναι, υπάρχει το mini tennis, όπως βλέπουμε εδώ. Δεν χρειαζόμαστε κατευθείαν, και αυτό είναι το θετικό, και είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό από όλα τα αθλήματα. Δηλαδή έχει τα τελευταία 15 χρόνια στείνουμε φιλεδάκια. Δηλαδή ένα παιδάκι από προνήπια, από νήπια, ενδείκνεται να έρθει στο τένις. Και το σημαντικό είναι οι ικανότητες που δίνει το τένις για να μεταφέρει σε οποιοδήποτε άθλημα θα ασχοληθεί το παιδί. Αν δεν συνεχίσει το ίδιο. Γιατί όπως βλέπετε έχουμε ένα μικρό μπαλάκι που θέλει καλό συντονισμό χεριού ματιού, το οποίο είναι κάτι, εγώ έχω δώσει χιλιάδες μπάλες σε ποδοσφαιριστές, σε μπασκετμπολίστες, γιατί όντως και όλα τα τεστ στο επιστημονικό επίπεδο γίνονται με ένα μπαλάκι μικρό του τένις για να δούμε οι ικανότητες των παιδιών. Άρα εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει το άθλημα. Το άθλημα του τένις δυστυχώς, θα το πω, βρίσκεται στην Καλαμίτσα. Κάποτε στο χώρο που ήμασταν εδώ στο πάρκο είχαμε δύο γήπεδα. Είμαι καβαλιώτης, αλλά είναι ντροπή δυστυχώς που δεν έχουμε τόσα πολλά, δεν έχουμε γήπεδα για τον κόσμο. Θα έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 20 γήπεδα το λιγότερο για να μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη του αθλήματος. Δεν ξέρω τι φταίει. Εγώ στο παρελθόν έχω κάνει πολλές προσπάθειες. Υπάρχουν χώροι. Εδώ το πάρκο ήταν ένας χώρος που εγώ ήμουν παιδί, που μεγάλωσα. Υπήρχαν τα δύο γήπεδα και θα πρέπει όλος αυτός ο χώρος να δίνει την ευκαιρία στα παιδιά του κέντρου να υπάρχει αθλητισμός. Είναι ακριβό άθλημα. Υπάρχει αυτή η άποψη. Αυτό είναι μύθος. Δηλαδή, ένα παιδάκι που θα έρθει στο σύλλογο θα πληρώσει από 25, 30, 35 μέχρι 40 ευρώ, ό,τι πληρώνει σε κάθε άθλημα, αναλόγως πόσες ώρες θα κάνει την εβδομάδα και σε τι επίπεδο είναι. Είναι ακριβό πότε? Όταν εγώ επιλέξω κάποιον αθλητή και πω ότι πάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, θα πρέπει να γυρίσουμε να κάνουμε ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Στο επόμενο επίπεδο θα πρέπει να ταξιδέψουμε σε όλη την Ευρώπη και εκεί είναι ακριβό το άθλημα. Για αυτό από άποψη εξοπλισμού? Όχι, μία ρακέτα είναι
Κάποτε όταν σε δραχμές είχαν τριπλάσια τιμή. Είναι πολύ φθηνές οι ρακέτες πλέον. Δεν είναι το κόστος, είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, ναι. Δημήτρη Καστόρη. Με 30-40 ευρώ παίρνεις μια ρακέτα για ένα παιδάκι. Δεν είναι... Πες μου, Χριστίνα. Να σας αποδεσμεύσουμε για λίγο και να ξανασυνδεθούμε για να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μένεις εκεί και μαθαίνεις περισσότερες λεπτομέρειες, τις οποίες θα μας τις αναφέρεις αμέσως μετά. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα συνδεθούμε ξανά με την παραλιακή ζώνη. Εκεί βρίσκεται η καλή συνάδελφος η Τζούλια η Βασιλείου. Εκεί βρίσκεται και ολόκληρη η ομάδα του ένα Channel με ζωντανές συνδέσεις. Θα είμαστε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Τη βλέπω την Τζούλια τη Βασιλείου. Τζούλια, γεια σου και πάλι. Γεια σου και πάλι, Χριστίνα. Εδώ είμαστε, παραμένουμε εδώ. Βλέπουμε κορίτσια. Λοιπόν, κορίτσια, τι κάνετε εδώ, παίζετε κάποιο άθλημα? Όχι, ήρθαμε να δούμε τη φίλη μας. Ήρθες να δεις το άθλημα, θα συμμετέχεις σε κάποια από τα αθλήματα? Όχι. Όχι, δεν θα τρέξεις αργότερα. Όχι. Καλά να περάσεις. Βλέπεις, Χριστίνα, και όπου κυρίες και κύριοι, τα παιδιά έχουν κατεβεί στο κέντρο της πόλης. Ετοιμάζονται. Για να κάνουν μια βόλτα, για να δουν τους φίλους τους, να δουν την παρέα τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα συμμετέχει σε κάποιο άθλημα. Τα παιδιά δεν θα συμμετέχουν όλα σε αθλήματα, αλλά παίζουν απλά το άθλημα που παίζουν και στους συλλόγους τους δικούς τους, και άλλα παιδιά θα κατέβουν για να τρέξουν. Δεν συμμετέχουν όλα σε όλα. Και άλλοι, όπως είδες, έχουν κατεβεί απλά για να κάνουν μια βόλτα, να δουν την παρέα τους. Ξαναεπιστρέφω εδώ που έκλεισα πριν εγώ, Χριστίνα, ξαναεπιστρέφω στο μπάσκετ. Δεν έχω βρει ακόμα τον Αντετοκούμπο, ομολογώ. Ωστόσο, ο αγώνας εδώ... Και θηλυκός να είναι, Τζούλια, δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνα, βλέπεις εδώ τα παιδιά προπονούνται, δεν παίζουν κάποιον αγώνα αυτή τη στιγμή. Προπονούνται τα παιδιά, βαράνε βολές μπορεί να λέγεται. Για να το πάω και πολύ παλιά δεν το πάω, αλλά 10-15 χρόνια πριν, το μπάσκετ πάντα μου άρεσε, αλλά ποτέ δεν το κατάφερα. Και δεν ξέρω και πώς λέγονται αυτά. Μάλλον βολές παίζουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζονται για κάποιον αγώνα. Είναι από δύο διαφορετικούς συλλόγους, από ό,τι βλέπουμε, και από τις μπλούζες, η κόκκινη και η πράσινη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα μπορούσε να ήταν αυτό, αλλά μάλλον δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είναι η κίνηση με τον κόσμο? Έχει κατέβει, οι γονείς, παιδιά κατεβαίνουν σιγά-σιγά, η ώρα φτάνει προς τον αγώνα. Έχει γεμίσει, Χριστίνα, η παραλιακή ζώνη. Πάμε να βρούμε προπονητής, νομίζω, ο κύριος που είναι εδώ μπροστά μας, να μιλήσουμε μαζί του. Γεια σας, είστε προπονητής κάποιας ομάδας? Γεια σας, είμαστε από την Αγία Βαρβάρα. Έχουμε εδώ πέρα μια διοργάνωση για το πρώτο multisport, το Blue City. Μαζί με τον Αστέρα διοργανώνουμε εδώ πέρα το τμήμα για το μπάσκετ. Τα παιδάκια έχουν κατέβει, θέλουν να βγουν να τρέξουν και όλα, τους έχουμε προετοιμάσει. Οπότε θα περάσουμε πολύ ωραία και θα τρέξουμε. Είναι εδώ σήμερα, είναι μόνο από τους συλλόγους? Έχετε δει παιδιά που έχουν έρθει με τους γονείς τους και θέλουν να δοκιμάσουν? Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά με τους γονείς τους, περνάνε από όλα τα στάδια σιγά σιγά να γνωρίσουν όλα τα αθλήματα. Έχουν έρθει παιδιά και από τη δομή της Καβάλας, που θα το οργανώσουμε και την επόμενη εβδομάδα ένα Together in Sports, ένα event για μικρά παιδιά δημοτικού, ένα τουρνουά δηλαδή μπάσκετ στην Καλαμίτσα. Εκεί είναι όλοι καλεσμένοι να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Οπότε είναι παιδιά όλης της πόλης. Θα δούμε δηλαδή έναν αγώνα σήμερα. Θα δούμε στο τέλος και ένα διπλό εδώ πέρα, ένα δυνατό διπλό. Έτσι με τα παιδιά μεταξύ τους. Τα παιδιά θα συμμετέχουν και στο Night Run? Ναι, τα παιδιά έχουν έρθει για να συμμετέχουν στο Night Run. Θα τρέξουν μια διαδρομή εδώ πέρα γύρω στα 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο. Ή θα είναι όλοι νικητές, θα είναι όλοι χαρούμενοι, θα τρέξουμε κι εμείς μαζί τους να τους υποστηρίξουμε. Εσείς ως πιο μεγάλο παιδί θα τρέξετε σε κάποια από τα αθλήματα, θα συμμετέχετε σε κάποια από τα αθλήματα που ακολουθούν τις επόμενες ημέρες? Εμείς θα συμμετέχουμε σαν ομάδα αύριο στο Night Run με κάποια παιδιά από την αντρική ομάδα της Αγίας Βαρβάρας, έτσι για τη συμμετοχή και για να δηλώσουμε παρόν στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της πόλης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Άλιστα. Μπορούμε να δούμε, Χριστίνα, με την βοήθεια του Γιώργου του Μπουντή, τον αγώνα που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Ο προπονητής τους οργανώνει. Πάμε να μιλήσουμε και με τον προπονητή της απέναντης ομάδας, αν μπορούμε, με τον Αστέρα της Καβάλας. Γεια σας. Αγώνας ετοιμάζεται.
παίξετε. Ναι, θα παίξουμε ένα διπλό εδώ πέρα τα παιδιά. Και από τις δύο ομάδες, και από την Αγία Βαρβάρα και από εμάς τον Αστέρα. Να χαρούνε, γιατί όλοι αυτό περιμένουν. Παιδιά, αυτό δεν περιμένετε το διπλό. Πόσο χρόνο είστε, παιδιά? 10 και 10. Σήμερα εδώ ήρθατε να παίξετε μπάσκετ, θα τρέξετε το βράδυ. Ναι. Τι άλλο άθλημα θα δοκιμάσετε πέρα από τον μπάσκετ? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα τρέξω τον 1 χιλιόμετρο. Τένις και βόλεϊ. Εγώ δοκιμάσετε και άλλα αθλήματα, τένις και βόλεϊ. Ναι. Καλά να περάσετε, καλή επιτυχία. Τζούλια Βασιλείου, μένεις εκεί. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ένα live news. Πάμε να συνδεθούμε με την παραλιακή ζώνη, όπου εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Τζούλια η Βασιλείου. Τζούλια, εκεί που μείναμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι θα παρουσιάσουμε? Μεταφερθήκαμε, Χριστίνα, θα συνεχίσουμε την παρουσίαση των εκδηλώσεων με γενικότερα πλάνα αυτή τη στιγμή. Μας ζήτησε να σου μεταφέρουμε το κλίμα. Το κλίμα, λοιπόν, είναι αυτό που βλέπετε. Εδώ στα αριστερά μας, όπου σε περίπου μία ώρα τα παιδιά θα ξεκινήσουν το night run των χιλίων μέτρων. Περνώντας αυτήν την αφετηρία, λοιπόν, βλέπουμε τον κόσμο που έχει γεμίσει στην κυριολεξία την παραλιακή ζώνη. Το κλίμα, λοιπόν, το βλέπετε και μόνοι σας. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Καταλαβαίνετε την χαρά όλων των πολιτών. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, Χριστίνα, οι πολίτες που έχουν γεμίσει σήμερα την παραλιακή ζώνη δεν είναι μόνο από την πόλη της Καβάλας, έχουμε και από τους γύρω νομούς, οι οποίοι έχουν επισκεφτεί αυτό το event και διασκεδάζουν. Μπορούμε λοιπόν σιγά σιγά να πλησιάσουμε λίγο κόσμο και να ρωτήσουμε τον κόσμο από πού έχει έρθει, αν είναι από την Καβάλα, αν διασκεδάζει και πώς βλέπει αυτές τις εκδηλώσεις. Πάμε λοιπόν εδώ που παρακολουθούν, μάλλον γονείς είναι, που παρακολουθούν τους αγώνες. Γεια σας! Από πού έχετε έρθει? Λοιπόν, εντάξει, μπαίνουν και αυτά, είμαστε στη ζωντανή σύνδεση. Πάμε να συνεχίσουμε, να μεταφέρουμε λίγο το κλίμα με τους πολίτες. Γεια σας! Από την Καβάλα? Μάλιστα. Έχετε έρθει λοιπόν σήμερα εδώ να παρακολουθήσετε τα αγωνίσματα? Τον ανιψιό μου να δω. Παίζει εδώ, ανιψιό σας. Θα συμμετέχει σε άλλα αθλήματα και στο Night Run αργότερα? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Πώς βρίσκεται αυτές τις εκδηλώσεις μετά από 2 χρόνια πανδημίας, ευχάριστα? Πολύ ωραίες είναι, ναι. Ωραίες. Μετά από τόσο εγκλεισμό χρειάζεται. Το κλίμα πώς το βλέπετε σήμερα εδώ στην παραλιακή ζώνη? Καλό, έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Προσελκύει και κόσμο αυτό, προσελκύει, ναι, και επισκέπτες την πόλη. Σίγουρα χρειάζεται, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Μητέρα. Μητέρα, ναι. Παρακολουθείτε τον γιο, την κόρη? Το γιο, το γιο. Πώς βρίσκεται αυτές τις εκδηλώσεις λοιπόν που επιτέλους επέστρεψαν? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία μετά από τόσο καιρό. Και χωρίς μάσκες έξω και τα παιδιά χαίρονται και σίγουρα είναι κάτι που τραβάει και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κορονοϊός λοιπόν αποτελεί παρελθόν ή ακόμα συνεχίζουμε και προσέχουμε? Όχι, συνεχίζουμε και προσέχουμε. Παραμένει να υπάρχει, αλλά συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το πολύ θετικό, Χριστίνα, είναι ότι σε κάθε γωνιά που υπάρχει ένα άθλημα έχουν μαζευτεί από γύρω οι γονείς. Από αυτή την πλευρά λοιπόν βλέπουμε και το άθλημα της ενόργανης που είδαμε και προηγουμένως και τα ποδήλατα. Οι γονείς έχουν μαζευτεί, παρακολουθούν τα παιδιά τους, αλλά είναι πολύ θετική η εικόνα αυτό που είπαμε και πιο πριν. Βλέπουμε εδώ λοιπόν σε μια καφετέρια οι γονείς που κατέβηκαν μαζί με τα παιδιά τους για τα αθλήματα. Έχουν καθίσει να διασκεδάσουν, να πιούν το καφέ τους, να πιούν κάποιο ποτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τους καταστηματάρχες, διότι οι τζίροι των καταστημάτων τους επιτέλους ανεβαίνουν. Γεμάτες, αν θέλει λοιπόν, Τζούλια να πας και σε κάποιο από τα. Από τις καφιτέριες, θα χαιρόμασταν πολύ να ακούσουμε και τη γνώμη των επαγγελματιών για τα event τα οποία πραγματικά γεμίζουν τα καφέ. Θα το επιχειρήσουμε και αυτό αργότερα, Χριστίνα. Mm. Εγώ προς στιγμής θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στους γονείς και στον κόσμο που έχει κατεβεί για τα αθλήματα και στη συνέχεια να πάμε στην άποψη των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών εδώ στην παραλιακή. Γεια σας, γονείς. Βλέπετε το παιδί σας να... Γεια σας, ναι, ναι, γονείς είμαστε. Βλέπετε τον γιο, την κόρη να δοκιμάζει κάποιο. Το γιο, το γιο, το γιο. Πώς σας φαίνονται τα αθλήματα αυτά σήμερα? Μας αρέσουν πάρα πολύ. Από πού μάθατε για το συγκεκριμένο event? Από τον άντρα μου. Τυχαία, κατεβήκατε. Πώς βρίσκεται το event αυτό σήμερα εδώ για πρώτη φορά στην πόλη? Πολύ καλές οι εκδηλώσεις. Τα παιδιά χαίρονται.
Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Και οι γονείς χαίρονται, έτσι. Πρέπει να καθιερώθει όλο αυτό. Θεωρώ πως ναι. Πιο συχνά. Εσείς σας μετέχετε σε κάποια από τα αθλήματα, διότι είναι τρεις μέρες. Όχι, όχι, όχι. Συμμετέχω στο να τρέχω πίσω από τα παιδιά. Α, πολύ καλό. Και αυτό ένα άθλημα είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε. Γεια σας. Τη μικρή, τη μεγάλη, δεν έχει σημασία. Βεβαίως. Όλοι παιδιά. Σήμερα, αύριο, λοιπόν, μεθαύριο, τρεις μέρες, όλοι θα γίνουν παιδιά. Τα αθλήματα συνεχίζονται. Βλέπουμε πολλούς μικρούς αλλά και μεγάλους στην παραλιακή ζώνη και κυρίως οι περισσότεροι βρίσκονται, Χριστίνα, στο πάνω μέρος της παραλιακής ζώνης. Πιο πολλοί γονείς και πιο πολλά παιδιά, διότι τα αθλήματα είναι πιο πολλά εκεί και είναι λιγότερος ο κόσμος από αυτή τη πλευρά που μόλις σας δείξαμε. Ο κόσμος σιγά σιγά, τα παιδιά, οι διοργανωτές ετοιμάζονται για τον Night Run. Συνεχίζονται τα αθλήματα, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και να πούμε ότι σε όλα μας, σε όλα τα αθλήματα, να το τονίσουμε αυτό που είπαμε και πριν, ότι τα παιδιά έχουν έρθει να γνωρίζουν τα αθλήματα και γιατί όχι στη συνέχεια να συνεχίσουν με αυτό. Έχουμε δει παιδιά που δεν έχουν ξαναπαίξει μπάσκετ, ένα κίνητρο είναι, να παίζουν μπάσκετ σήμερα. Ακριβώς. Και έχουμε δει και τα παιδιά που θα τρέξουν. Βέβαια, αύριο, διότι μας το είπε και αυτό ο κύριος Λιάκος, αύριο τα παιδιά θα μπορούν ανεξαρτήτως ηλικίας να ξανατρέξουν με τους γονείς τους. Σήμερα είναι κατά αποκλειστικότητα ο αγώνας για τα παιδιά έως 12 ετών, αλλά αύριο τα παιδιά θα μπορούν να τρέξουν ξανά με τους γονείς τους. Εδώ λοιπόν έχουμε την κεντρική σκηνή όπου θα βαβευτούν οι τρεις πρώτοι που θα τερματίσουν στον αγώνα των χιλίων μέτρων. Μάλιστα. Λοιπόν, και όπως σας είπα, Χριστίνα, το κλίμα στο πάνω μέρος της παραλιακής είναι ακόμα πιο ανεβαστικό. Βλέπουμε περισσότερο κόσμο και περισσότερα αθλήματα. Εμείς θα είμαστε εδώ, οι διοργανωτές θα είναι εδώ, οι σύλλογοι θα είναι εδώ και θα περιμένουμε όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες να έρθουν και να δοκιμάσουν τα αθλήματα και γιατί όχι να τρέξουν, Χριστίνα. Βεβαίως. Τζούλια Βασιλείου, σε ευχαριστούμε. Τώρα να πούμε ότι το πρώτο multi-sport event στην πόλη της Καβάλας θα προσελκύει για το επόμενο διήμερο όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν, να δουν και να ακουμπήσουν τα αθλήματα. Αυτός είναι ο λόγος που πραγματοποιείται και φυσικά για να δώσει χρώμα και ζωή στην πόλη της Καβάλας. Έτσι λοιπόν όσοι θέλετε μέχρι και την Κυριακή θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη αθλήματος τόσο στη θάλασσα όσο φυσικά και στην παραλιακή ζώνη και για μικρούς και για μεγάλους, για όσους θέλουν απλά να γνωρίσουν, να διασκεδάσουν, να ξεκουραστούν και να μάθουν για τα αθλήματα αυτά. Μεγάλες διοργανώσεις οι οποίες πραγματικά κάνουν την πόλη μας περήφανη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Θα μείνετε συντονισμένοι, ζωντανά από την παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Θα ξεκινήσει και το πρώτο Night Kids Run, το οποίο θα είναι για παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών. Όσοι δεν έχετε κατέβει στην παραλιακή, βρίσκεστε εκεί κοντά. Πραγματικά ενδεικνύεται για μια υπέροχη βραδιά, για να δώσουμε ζωή, χρώμα στην πόλη μας, αλλά και να δείξουμε στα παιδιά ότι ο αθλητισμός είναι πηγή ζωής. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ένα Channel με τον Απόστολο Τζιμιδάκη. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.